Κυρίες και κύριοι, ένας από τους στόχους της Εύφορης Γης είναι να αναδεικνύει και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον επαγγελματισμό. Επαγγελματισμός, καινοτομία, τοπικά προϊόντα. Έτσι λοιπόν, αυτή τη φορά βρισκόμαστε στο γεωπονικό κέντρο του κυρίου Κωνσταντίνου Μαθιόπουλου, στην περιοχή του Βλαχόπουλου, για να δούμε πώς γίνεται το ΚΤΕΟ, ο έλεγχος δηλαδή, των ψεκαστικών μηχανημάτων. Μια νέα πραγματικότητα στη ζωή των παραγωγών, οι οποίοι θέλουν πραγματικά να γίνουν επαγγελματίες. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι σε λίγο χρονικό διάστημα όποιος θα θέλει να παραμείνει στο χώρο θα πρέπει να πληρεί αρκετές προϋποθέσεις. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν βρισκόμαστε εδώ και με τον κύριο Μαθιόπουλο θα συζητήσουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Κύριε Μαθιόπουλε, νέα πραγματικότητα για τους παραγωγούς. Άραγε το έχουν αντιληφθεί οι αγρότες της περιοχής? Δεν μπορώ να το πω αυτό. Αντιθέτως, είναι πολύ λίγοι που έχουν καταλάβει τη σημασία κάποιων κανόνων, κάποιων να έχουν ή έχουν ακούσει τουλάχιστον για κάποιους κανονισμούς καινούριους που έχουν βγει, που τρέχουν και εδώ και αρκετά χρόνια. Και ιδίως στη Νότια Πελοπόννησο είναι μακράν πίσω από ό,τι είναι η Βόρεια Ελλάδα σε αυτό το τομέα. Και σε όλα τα άλλα θέματα που αφορούν την γεωργική πρακτική, τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης που διέπουν τον επαγγελματία αγρότη και τη σημασία αυτών στην μετέπειτα πορεία την επαγγελματική. Μιλάτε για κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε μόνο για το συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο θέσαμε, δεν μιλάμε μόνο για το ΚΤΕΟ, το οποίο θα πρέπει, τον έλεγχο δηλαδή που θα πρέπει να περάσουν τα ψεκαστικά μηχανήματα, μιλάμε και για άλλα πράγματα. Ναι, μιλάμε για μια σειρά κανόνων που ο σύγχρονος επαγγελματίας αγρότης θα πρέπει να έχει σαν εφόδια για να μπορεί να μπει σε προγράμματα, να επιδοτηθεί καταρχήν, να μπει σε προγράμματα αναπτυξιακά και να μπορεί να είναι μέσα στο γίγνεσθε στην πορεία του σύγχρονης γεωργίας. Πιστεύετε, πριν επεκταθούμε, πως οι δικοί μας οι αγρότες του τόπου μας, που είναι στην πλειοψηφία τους μιας κάποιας ηλικίας, θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να συμμορφωθούν με όλες αυτές τις νέες απαιτήσεις? Είναι ένα στοίχημα που αφορά όλους που ασχολούμαστε, που αγαπάμε μάλλον. Καταρχήν τη γεωργία, που αγαπάμε τον τόπο μας, αγαπάμε τη φύση, αγαπάμε τα προϊόντα που βγάζει αυτός ο τόπος. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, αν και χρειάζεται πολύ σκόπος και πολύ μόχθος. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τρέξουμε, γιατί είμαστε πάρα πολύ πίσω και το σημαντικότερο είναι να καταλάβουμε το πνεύμα των καιρών, να καταλάβουμε τους καινούριες νομοθεσίες και ιδίως να προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε όλοι οι αγρότες μηδενός εξαιρουμένου, γιατί διαφορετικά τα προβλήματα θα είναι και για μας τους ίδιους αλλά και για τα προϊόντα μας θα είναι κακά. Κανόνες λοιπόν πολλαπλής συμμόρφωσης για τους αγρότες και είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος κλάδος. Συμμόρφωση είναι η μόνη λέξη η οποία πρέπει να κρατήσουμε και ανάμεσα σε αυτά θα πρέπει να είναι βέβαια και η χρήση γεωργικών φαρμάκων, η πιστοποίηση της χρήσης γεωργικών φαρμάκων για την οποία έχουμε μιλήσει και σε προηγούμενες εκπομπές. Πάμε όμως τώρα με τον κύριο Μαθιόπουλο να εξειδικεύσουμε και να δούμε τι είναι αυτή η σταθμή ελέγχου των ψεκαστικών μηχανημάτων. Όπως λέει η λέξη, έλεγχος, επιθεώρηση. Εννοούμε τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης των χρησιμοποιούμενων. Και όταν λέμε, και θέλω να το τονίσω, χρησιμοποιούμενων από τους αγρότες ψεκαστικών μηχανημάτων. Δηλαδή των εν χρήση ψεκαστικών μηχανημάτων. Και αυτή, όπως γράφει η νομοθεσία, έπρεπε να έχει γίνει ήδη μέχρι το Νοέμβριο του 2016 για πρώτη φορά και ανατακτά διαστήματα ανά 3 χρόνια στην πορεία στο μέλλον. Ανανέωση δηλαδή, ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια. Είναι ένα ΚΤΕΟ, όπως ένα ΚΤΕΟ αυτοκινήτων, είναι και το ΚΤΕΟ ψεκαστικών, που το λέμε κοινώς εμείς, απλά, ή αλλιώς η επιθεώρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Σε τι αφορά? Αφορά. Στην επιθεώρηση πάγονται οι πάσης φύσεως εν χρήση εξοπλισμοί εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, που δύναται να χρησιμοποιηθεί στην πρωτογενή παραγωγή, τη γεωργία και τη δασονομία για επαγγελματική χρήση. Από αυτό το νόμο εξαιρούνται οι φορητοί εξοπλισμοί εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και επινότιοι ψεκαστήρες. Γιατί όμως, κύριε Μαθιόπουλε, να γίνει η επιθεώρηση, για ποιο λόγο είναι απαραίτητη να εξηγήσουμε στους αγρότες? Η σωστή λειτουργία ενός ψεκαστικού έχει πολλαπλά ωφέλη. Καταρχήν, πρώτον, μειώνεται το μείωση του κόστους εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων. Έχει αποδεχτεί ότι η μείωση του κόστους είναι ως και 30% αναψεκασμό, δηλαδή μπορεί να γίνει απόσβεση του κόστους επιθεώρησης από το πρώτο ψεκασμό και στους επόμενους ψεκασμούς να έχουμε οικονομία από την αγορά γεωργικών φαρμάκων. Δεύτερον, βελτιώνεται η ποιότητα παραγόμενων προϊόντων και σε συνδυασμό με τη σωστή χρήση του μηχανήματος, βαθμονόμηση, αποφεύγεται ο κίνδυνος ύπαρξης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα παραγόμενα προϊόντα. Τρίτον, ύπαρξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της αγοράς αγροτικών προϊόντων. Τέταρτον, η προστασία για το περιβάλλον και τους οργανισμούς. Με λίγα λόγια, το συμπέρασμα είναι ότι η σωστή λειτουργία του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων έχει οικονομικό όφελος για τον αγρότη, τόσο λόγω της εφαρμογής της ενδεδειγμένης ποσότητας φυτοφαρμάκου, όσο για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, που θα οδηγήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας αυτών. Επιπλέον, η χρήση σωστά συντηρημένων ψεκαστικών μηχανημάτων βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των χειριστών και παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, του υδροφόρου ορίζοντα και στη διατήρηση της ποιότητας των υδάτων. Τελικά, κύριε Μαθιόπουλε, όλα αυτά τα κίνητρα τα οποία προαναφέραμε είναι αρκετά για να πείσουν τους αγρότες να φτάσουν μέχρι την πόρτα σας, εσάς ή των άλλων επιθεωρητών, σε άλλους νομούς ενδεχομένως, προκειμένου να ελέγξουν το μηχανημά τους? Όχι. Δυστυχώς δεν είναι, ή τουλάχιστον δεν έχει γίνει κατανοητό, ή τουλάχιστον μας έχει δοθεί η δυνατότητα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο, στον απλό αγρότη, την έννοια του ΚΤΕΟ, την έννοια του ελέγχου του εξοπλισμού γεωργικών φαρμάκων και τι κέρδη θα έχουν με αυτή τον έλεγχο. Σε συνέχεια, όσον αναφέραμε, εκτός η αναγκαιότητα του ΚΤΕΟ πηγάζει και από τους καινούριους κανόνες, το ΩΣΔΕ. Στο ΩΣΔΕ που θα έρθει την Άνοιξη θα πρέπει όλοι οι γεωργοί, επαγγελματίες αγρότες να δηλώσουν υποχρεωτικά το ψεκαστικό τους. Θα υπάρχει παράθυρο στην ενιαία δήλωση καλλιέργειας που θα μας ρωτά αν ο αγρότης, ο συγκεκριμένος ο παραγωγός θα ρωτά αν έχει ψεκαστικό και πρέπει να το δηλώσει, και αν έχει ακόμα το ψεκαστικό του περάσει πιστοποίηση, έχει ελεγχθεί. Υπάρχει κίνδυνος ελέγχου και ποινής από τους αρμόδιους φορείς. Βέβαια, εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο στους εμπόρους των ψεκαστικών, των εξοπλισμών γεωργικών φαρμάκων, και θα ήθελα να τονίσω τις μεγάλες ποινές που υπάρχουν όταν εμπορευτεί κάποιος ψεκαστικό χωρίς καταλληλότητα. Η ποινή μπορεί να φτάσει και μέχρι 30.000 ευρώ. Δηλαδή μια ποινή που είναι, με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς, πολύ, πολύ δυσβάστατη για οποιονδήποτε επαγγελματία της περιοχής μας. Θέλω να τονίσω εδώ ότι ο δικός μας, ο σταθμός ελέγχου ψεκαστικών μηχανημάτων, προσφέρει στους συνάδελφους επαγγελματίες της Μεσσηνίας το ΚΤΕΟ στα όλα τα καινούργια ψεκαστικά μηχανήματα, χωρίς επιβάνηση. Μπορούμε να τους ελέγξουμε και να τους δώσουμε την καταλληλότητα σε όλα τα καινούργια ψεκαστικά μηχανήματα που θέλουν να εμπορευτούν. Είναι ένα σημαντικό, πιστεύω, κίνητρο ατού για όλους τους επαγγελματίες, γιατί να έρθουν κοντά μας, να συνεργαστούν μαζί μας, ώστε να μπορούμε και να μπορέσουν και αυτοί να είναι καλύτεροι στην αγορά και στο έργο τους. Απαραίτητη λοιπόν η ύπαρξη πιστοποιητικού ελέγχου των ψεκαστικών μηχανημάτων, ακόμα και όσων βρίσκονται προς πώληση. Υπάρχει λοιπόν σταθμός ο οποίος παρέχει αυτόν τον έλεγχο δωρεάν. Για να δούμε λοιπόν στην πορεία πώς θα αξιολογήσει και πώς θα αξιοποιήσει η ντόπια αγορά αυτό το σημαντικό κίνητρο. Κύριε Μαθιόπουλε, πάμε να δούμε πώς γίνεται ο έλεγχος. Αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας. Μια νέα πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, για τα ψεκαστικά μηχανήματα και για τους αγρότες της περιοχής μας. Στο εξής, θα πρέπει όλα αυτά τα μηχανήματα, εκτός των φορητών, να παίρνουν αυτή την βεβαίωση, αυτό το αυτοκόλλητο. Ένας έλεγχος που θα μπορούσαμε κάλλιστα να χαρακτηρίσουμε ως ΚΤΕΟ ψεκαστικών μηχανημάτων. Και αυτό θα μάθουμε σήμερα. Σήμα καταλληλότητας. Αλλιώς ξενόγλωσσα στίκερ. Το ψεκαστικό μόλις πέρασε τον έλεγχο, την επιθεώρηση, πέρασε όλους τους οπτικούς και μετρητικούς ελέγχους και πήρε το πιστοποιητικό. Πιστοποιητικό πήρε τύπου 2 αυτό το συγκεκριμένο, όχι 1, αλλά τύπου 2 σημαίνει ότι μπορεί να δουλέψει και να χωρίς πρόβλημα να το χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης του. Και φυσικά, κυρίες και κύριοι, ο έλεγχος για το κάθε ψεκαστικό μηχάνημα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του. Προφανώς, όπως γίνεται και στα φορτηγά με τα γιοταχή και τα δίκυκλα, αντίστοιχα, κύριε Μαθιόπουλε. Έτσι ακριβώς. Έτσι υπάρχουν φόρμες check-in list, όπως τα λέμε εμείς, για κάθε τύπο ψεκαστικού μηχανήματος. Υπάρχουν τα check-in list για τους νεφελοψεκαστήρες, υπάρχουν τα check-in list για το ψεκαστικά του αυλού, που είναι αυτό το ψεκαστικό που κυριαρχεί και στο νομό μας, κατά αποκλειστικότητα. Υπάρχουν τα checking list ψεκαστικών μεγάλης καλλιέργειας, που ήδη εδώ στη Μεσσηνία έχουν ελεχθεί τα 2 που υπάρχουν, ένα στην Καλαμάτα και ένα στη Μεσσήνη. Και αν πάμε να προχωρήσουμε πιο πέρα, στον έλεγχο θα ήθελα να μεταφερθούμε εδώ στο ψεκαστικό και να πούμε ότι ξεκινώντας τον έλεγχο θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τον οπτικό έλεγχο και τους μετρητικούς μηχανισμούς. Άρα είναι 2 λοιπόν οι μέθοδοι ελέγχου που υλοποιούνται σε κάθε μηχάνημα. Έτσι ακριβώς, είναι 2 ελέγχοι. Έχουμε καταρχήν τους οπτικούς, που ξεκινώντας πάντα από τους οπτικούς ελέγχους, γιατί όταν ελέγξουμε και οπτικά και δούμε ότι κάποιο δεν έχει πληρεί τις προδιαγραφές, δεν περνούμε στις μετρητικούς ελέγχους για να κοπιάσουμε ή να οτιδήποτε, να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο, αφού δεν χρειάζεται. Αυτό λοιπόν, το μηχάνημα πώς λέγεται τώρα, τι τύπος είναι? Λοιπόν, να πάμε σε αυτό το μηχάνημα. Αυτό είναι ένας ψεκαστήρας αυλού που έχει ελεγχθεί, έχει πάρει πιστοποιητικό τύπου 2 και θα το πούμε σε συνέχεια για αυτή πήρε το πιστοποιητικό τύπου 2. Έχει ελεγχθεί, έχει πάρει το σήμα καταλληλότητας. Και πρέπει να περάσει πάλι έλεγχο σε πόσο χρονικό διάστημα? Και όπως βλέπουμε εδώ, ο έλεγχος που θα πρέπει να γίνει μέχρι τέλος του 2020. Το Δεκέμβριο του 2020. Λοιπόν. Πάμε να δούμε εδώ πώς γίνεται ο έλεγχος. Πρώτα απ' όλα τι κοιτάτε σε ένα ψεκαστικό μηχάνημα? Λοιπόν, ξεκινώντας τον οπτικό έλεγχο, ξεκινάμε από τα εξαρτήματα μετάδοσης της κίνησης. Μιλάμε για αυτά εδώ. Λοιπόν, μιλάμε για το ΠΤΟ, ότι το ΠΤΟ πρέπει να έχει προφυλακτήρες και στις 2 και προς και πίσω. Ο άξονας, ο καρδαμικός άξονας. Η αντλία να είναι εφοδιασμένη με ύπαρξη προφυλακτήρα στην αντλία, ύπαρξη προφυλακτήρα στο καρδαμικό άξονα και στις 2 πλευρές του και ύπαρξη ανάσχεσης της κίνησης, της περιστροφικής κίνησης. Αυτή η αλυσίδα. Λοιπόν, αυτά τα 2 προσέχουμε σε αυτό το ψεκαστικό όσον αφορά τα εξαρτήματα μετάδοσης της κίνησης. Σε συνέχεια πάμε στην αντλία. Κοιτάζουμε αν υπάρχουν διαρροές. Κοιτάζουμε αν υπάρχει βαρβίδα εκτόνωσης, που είναι αυτή. Και εδώ θα ήθελα να σταθούμε η βαθμίδα εκτόνωση θα πρέπει η εξοδότηση να τοποθετείται, να καταλήγει μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού, γιατί σε οποιαδήποτε στιγμή, όταν υπάρχει μια εκτόνωση, θα χυθεί το ψεκαστικό υγρό στο περιβάλλον. Άρα θα έχουμε συνέπειες κακές για το περιβάλλον. Άρα εδώ βλέπουμε ότι η εκτόνωση δεν γίνεται, γίνεται στη φύση. Άρα γι' αυτό εδώ το πιστοποιητικό, σε αυτό το ψεκαστικό, δίνουμε το πιστοποιητικό τύπου 2. Να εξηγήσουμε λοιπόν πάλι για ποιο λόγο τύπου 2 σε αυτό εδώ το ψεκαστικό. Διαφέρει από το τύπου 1. Θα ήθελα να εξηγήσουμε στους θεατές που μας παρακολουθούν τις κατηγορίες κατάταξης ενός επιθεωρημένου εξοπλισμού γεωργικών φαρμάκων. Εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Λοιπόν, κατηγορία 1. Πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου 4036 του 2012. Στην κατηγορία 2 κατατάσσεται ο εξοπλισμός που παρουσιάζει ίσονες αποκλήσεις από τις προδιαγραφές του νόμου 4036 του 2012. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει αυτό το ψεκαστικό. Λοιπόν, στην κατηγορία 3 παρουσιάζονται σημαντικές αποκλήσεις από τον κανονισμό του 4036 του 2012 και δεν μπορεί να δώσουμε καταλληλότητα στο ψεκαστικό. Δίνουμε όμως πιστοποιητικό που αναγράφονται λεπτομερώς οι αποκλήσεις του ψεκαστικού που πρέπει να διορθωθούν και να αρθεί για επαναέλεγχο ο ιδιοκτήτης του. Και έχουμε την κατηγορία 4 που εκεί οι αποκλήσεις του ψεκαστικού από τον νόμο είναι πάρα πολλές, δεν μπορούν να διορθωθούν και το ψεκαστικό πρέπει να γίνει απόσυρση. Τότε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 ότι αποσύρει το ψεκαστικό μηχάνημα από την χρήση. Σε αυτή την περίπτωση τώρα, κύριε Μαθιόπουλε, την περίπτωση της απόσυρσης του μηχανήματος, καθώς γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τους δικούς μας αγρότες, η πολιτεία προβλέπει με την απόσυρση την κάλυψη κάποιου ποσού για την προμήθεια νέου ψεκαστικού μηχανήματος? Όχι, η πολιτεία δεν προβλέπει. Άρα εδώ έχουμε κάποιες περιπτώσεις αγροτών που δεν θα μπορούν να έχουν πάλι στην κατοχή τους ψεκαστικό μηχάνημα. Προφανώς λοιπόν θα υπάρχουν ήδη κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, ακόμα και χωρίς απόσυρση. Δεν έχουν προμηθευτεί όλες οι αγροτικές οικογένειες. Πώς γίνεται εδώ, και ειδικά για εκείνους που θα πρέπει να δηλώσουν στη δήλωση ΩΣΔΕ το μηχάνημα? Πολύ απλά. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάποιο άλλο ψεκαστικό που θα το δηλώσουν στο ΩΣΔΕ με το αφημί του ιδιοκτήτη του. Δηλαδή θα χρησιμοποιούν ενός φίλου του, ενός συγγενούς προσώπου το ψεκαστικό και θα μπορούν να ξεπεράσουν το πρόβλημα του ΩΣΔΕ δηλώνοντας το αφημί του ιδιοκτήτη. Και για να δούμε τώρα με τον κύριο Μαθιόπουλο πώς γίνεται ο έλεγχος νεφελοψεκαστήρα. Να εξηγήσουμε εδώ πως πρόκειται για ένα ψεκαστικό μηχάνημα το οποίο καλύπτει με νέφωση το κτήμα, την καλλιέργεια. Ο κύριος Μαθιόπουλος θα μας εξηγήσει πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο είναι αυτό. Εδώ βλέπουμε μια τουρμπίνα ή ένα νεφελοψεκαστήρα που έχει πάρει σήμα καταλληλότητας τύπου 1, δηλαδή πληρεί όλες τις προδιαγραφές του νόμου 4036. Εδώ θα ήθελα να σταθώ όσον αφορά την επιθεώρηση στο μέγεθος, ότι ο όγκος μετρήσεων είναι πάρα πολύ σε σχέση με ένα απλό ψεκαστικό αυλό. Έχουμε 14 ακροφύσια που πρέπει να μετρήσουμε σε όλα τις παροχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε, δηλαδή με λίγα λόγια, έχουμε περισσότερους μετρητικούς μηχανισμούς και περισσότερη χρόνο. Δηλαδή, σύμφωνα με το μέχρι τώρα στατιστικά, ο χρόνος ελέγχου μιας τουρμπίνας διαρκεί 1,5 ώρα, ενώ ενός ψεκαστικού αυλού διαρκεί μόνο μισή ώρα. Θα ήθελα να σταθώ σε 2-3 σημεία που πρέπει να προσέχει ο ιδιοκτήτης νεφελοψεκαστήρα. Καταρχήν, όλα τα μπέκ πρέπει να είναι φοδιασμένα με αντισταλαγματικά. Αντισταλαγματικές διατάξεις, όπως λέμε. Ο ανεμιστήρας να δουλεύει σωστά. Να υπάρχουν και από τις δύο πλευρές φίλτρα γραμμής, φίλτρα και από τις δύο γραμμές φίλτρα στην πίεση. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Μαθιόπουλε, προφανώς θα χρειάζεται έλεγχος και των μηχανημάτων που χρησιμοποιείτε. Ναι. Χρειάζεται έλεγχος και για να κάνεις τον έλεγχο βέβαια χρειάζονται και τα όργανα, τα απαραίτητα όργανα. Έχουν τη σφραγίδα από τον έλεγχο που έχουν περάσει και για να πάρουμε και την άδεια εμείς να πούμε του ΚΤΕΟ πρέπει να είμαστε εφοδιασμένοι με όλα αυτά τα όργανα. Αυτά αφορούν... Προφανώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Από τι αποτελούνται λοιπόν? Λοιπόν, χρειάζονται οι ζυγαριές ακριβίας, χρειάζονται ρολόγια, μετρητής χρόνου, μετρητική ταινία, μέτρηση παροχόμετρο, μέτρηση της παροχής, όργανα μέτρησης πίεσης, βαρύδι, όλα αυτά χρησιμοποιούνται για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά τον έλεγχό μας. Και βέβαια εδώ μπροστά μας υπάρχει ένα πάγκος εργασίας, ένας πληρέστερος πάγκος εργασίας που μπορεί να μετρήσει μια τουρμπίνα ή ένα ψεκαστικό μεγάλων καλλιεργιών που έχει μέχρι 16 ακροφύσια. Να δούμε όμως, κύριε Μαθιόπουλε, εδώ μήπως τελικά το κόστος ενός ελέγχου είναι απαγορευτικό? Όχι. Ο ανταγωνισμός αλλά και οι συγκυρίες οι χρονικές μας κάνουν και εμάς να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, πιο προσιτοί, ώστε να μπορεί ο κάθε μικρομεσαίος ή μικρός αγρότης να μπορεί να κάνει το ΚΤΕΟ και να μπορεί να είναι σωστός σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Χωρίς προβλήματα περαιτέρω για την καλλιέργειά του, για την ενιαία δήλωση καλλιέργειας, για το ΩΣΔΕ ή για την ποινικοποίηση. Ακόμα και για το περιβάλλον βέβαια. Βέβαια, και ακόμα και για το περιβάλλον και για τον ίδιο τον χρήστη. Θα δούμε τώρα μια πραγματική μέτρηση μιας τουρμπίνας. Θέλω να σημειώσουμε εδώ ότι ο έλεγχος γίνεται με καθαρό νερό. Γι' αυτό ο ιδιοκτήτης του εξοπλισμού γεωργικών φαρμάκων, του ψεκαστικού, θα πρέπει όταν κλείσει ραντεβού, θα πρέπει να κλείνει το ψεκαστικό πριν έρθει σε εμάς. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια μέτρηση της παροχής σε μια τουρμπίνα που έχει 7,714 ακροφύσια. Μέσω αυτής της μέτρησης, μέσω των δοχείων μετρούμε το βάρος του νερού που θα συλλεγεί και έτσι βρίσκουμε και την ομοιομορφία κατανομής των παροχών στα 14 ακροφύσια. Αυτός είναι ένας μετρητικός μηχανισμός. Ένας από τους 5 μετρητικούς μηχανισμούς που γίνεται σε ένα ψεκαστικό. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε ακόμα μία εκπομπή Εύφορη Γη. Είδαμε πώς γίνονται οι έλεγχοι των ψεκαστικών. Κάτι το οποίο λοιπόν ο νόμος επιβάλλει από το 2013. Πλέον η εφαρμογή του έχει ξεκινήσει. Και όσοι έχετε ψεκαστικά, και όσοι βέβαια θέλετε να συνεχίσετε να είστε αγρότες και να γίνετε κάποια στιγμή σωστοί επαγγελματίες, δεν έχετε παρά να συμβουλευτείτε τον επιθεωρητή του τόπου σας.